Κανείς, πώς να αγιάσει κανείς μετά από όλα αυτά. Αλλά σε άλλο τόνο ήθελα να μιλήσω και να πω στον κύριο Χατζηδάκη, που είναι και πολύ συμπαθής και πολύ προσεκτικός, ότι όταν μίλησε το πρωί, ησυχία, παρακαλώ, μετά από την άθλια αυτή παρέμβαση του Χρυσαυγίτη νεοναζί, η πτέρυγα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ τον χειροκρότησε, όπως χειροκροτήσαμε και την παρέμβαση του εκπροσώπου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και του ΚΚΕ, ακριβώς γιατί ο τόνος μας είναι να αναδείξουμε αυτόν τον κίνδυνο που μέσα από τέτοιου είδους πατριδοκάπηλες εξάρσεις μπορεί το αυγό του φιδιού να εποαστεί. Και όχι μόνο να εποαστεί, αλλά να βγει με πολύ επικίνδυνο τρόπο στην επιφάνεια. Αλλά αυτά που είπε η κυρία Βούλτεψη, τι άλλο είναι από εθνική μειοδοσία, από προδοσία, από τη μεριά μας. Πώς περιγράφεται δηλαδή, πώς θα τα χαρακτήριζε όλα αυτά που έχει ανακαλύψει σε αυτή τη συμφωνία η κυρία Βούλτεψη και πολλοί άλλοι βουλευτές. Άρα, αν είμαστε προδότες, αν είμαστε μειοδότες, ή αν η πατρίς κινδυνεύει, ή αν καταστρέφεται το έθνος, η ιστορία μας, ο πολιτισμός μας, η κυριαρχία μας, τότε πράγματι πρέπει να εξεγερθείτε όλοι. Και πράγματι να θέσετε και ζήτημα όχι μόνο να πέσει η κυβέρνηση, αλλά να στηθούν και δικαστήρια και στρατοδικεία, άμα είμαστε προδότες. Μα περί αυτού πρόκειται. Αυτή τη συζήτηση θα κάνουμε. Όταν την κάνει κανείς αυτή τη συζήτηση και θέτει έτσι τα ζητήματα για λόγους πολιτικής τακτικής, είναι ανεύθυνος. Είναι και επικίνδυνος. Γιατί αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι μπορούμε να αγνοούμε ότι οι επιλογές μας, που δεν έχουν καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή, πράγματι η Νέα Δημοκρατία, μπορεί να νομιμοποιούν συνειδήσεις και σκέψεις και πρακτικές που παίρνουν φωτιά τα μυαλά τους με αυτόν τον τρόπο. Οι συνθήκες είναι χρήσιμες. Η Ελλάδα είναι ακόμα στη χρεοκοπία, στη διαδικασία υπέρβασης οριστικής της χρεοκοπίας. Δεν είμαστε στη άνετη περίοδο. Όσο και αν έχουν γίνει τεράστια βήματα χάρη και στις μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού, και όσο και αν είμαστε πια σε έναν δρόμο κανονικότητας. Για να δούμε λοιπόν μια πρόταση δυσπιστίας που ξεχυλίζει το ποτήρι της αγανάκτησης του ελληνικού λαού. Αυτό λέει η πρότασή σας. Εάν συζητήσουμε την συμφωνία που επετέχθη μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας και Φύρων, των Υπουργών Εξωτερικών και των Πρωθυπουργών, μπορεί να πει ο καθένας ένα σωρό παρατηρήσεις. Αλλά προς Θεού, δεν μπορεί να ισχύει το ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι όχι μόνο εντός της εθνικής γραμμής, αλλά και ότι την επιβεβαιώνει στο μέγιστο βαθμό και μάλιστα με τις σύγχρονες αιτιάσεις και τα ζητήματα που τέθηκαν σε όλο το τελευταίο διάστημα. Και τη σύνθετη ονομασία με το γεωγραφικό προσδιορισμό είναι ή δεν είναι στην εθνική γραμμή αυτό. Και έργα όμνες έναντι όλων ή δεν είναι στην εθνική γραμμή αυτό. Η εθνική γραμμή εκεί, αν θυμάμαι καλά, σταμάταγε με την προσθήκη κοινά αποδεκτή και από τα δύο μέρη. Και εδώ είναι το ζήτημα που κρίνεται. Αν θα είναι κοινά αποδεκτή και από τα δύο μέρη. Γιατί να μην είναι λοιπόν κοινά αποδεκτή και από τα δύο μέρη και να διαμορφώσει όρους προόδου εθνικής ενότητας
συνεννόησης, ψύχραιμης αντιμετώπισης, και μια συμφωνία δεν τελειώνει τα ζητήματα. Έχει μέλλον η συνανάπτυξη των λαών της Βαλκανικής, η εγκαθίδρυση σχέσεων πλήρους εμπιστοσύνης, φιλίας και συνεργασίας. Έχει πραγματικό μέλλον. Δεν τελειώνει με οποιαδήποτε υπογραφή, οποιαδήποτε σύμβαση. Αλλά όταν υπογραμμίζουν και τα δύο μέρη τις αρχές του απαραβιάστου των συνόρων και της αδερφικής ακεραιότητος, ότι το υφιστάμενο σύνορο είναι ένα διαρκές διεθνό σύνορο, ότι είναι ανάγκη να απέχουν και δεσμεύονται γι' αυτό από κάθε είδους αλυτρωτισμό και αναθεωρητισμό, ότι συμφωνούν στην υποχρέωσή τους να κινούνται σύμφωνα με το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο και να μην παρεμβαίνουν με οποιοδήποτε πρόσχημα ή τρόπο στις εσωτερικές υποθέσεις και στις δικαιοδοσίες άλλου. Όταν αυτά έρχονται ως συνέχεια και της ενδιάμεσης συμφωνίας και φτάνουν ακριβώς να θέσουν το επίσημο όνομα του δεύτερου μέρους, δηλαδή της Φύρων, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, γιατί εδώ ακούσαμε ότι δεν αναφέρεται καν στη σύμβαση η ονομασία. Φυσικά, η ελληνική μετάφραση είναι αυτή. Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, που θα είναι το συνταγματικό όνομα, έργα όμνες, δεσμευτικά, η ηθαγένεια του δεύτερου μέρους θα είναι μακεδονική πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, όπως αυτή θα εγγράφεται σε όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η επίσημη γλώσσα του δεύτερου μέρους της Φύρων, δηλαδή, θα είναι η μακεδονική γλώσσα, όπως αναγνωρίστηκε από την τρίτη συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την τυποποίηση των γεωγραφικών ονομάτων που διεξήχθη στην Αθήνα το 1977. Δηλαδή κεκτημένα, πραγματικά συμφωνημένα από το παρελθόν από τις δύο χώρες. Οι όροι Μακεδονία και Μακεδόνας έχουν την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 7 της παρούσης συμφωνίας, όπου το άρθρο 7 ξεκαθαρίζει τη διακριτότητα των πολιτισμών, των ιστορικών παραδόσεων, της κάθε μιας διακριτής σχέσης με αυτό το όνομα, γιατί ακριβώς η γεωγραφική Μακεδονία 51% στην ελληνική πλευρά και τα υπόλοιπα μικρότερο ποσοστό στη βουλγαρική και τα άλλα στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Πασίγνωστα αυτά, κεκτημένα, τετριμένα πράγματα της βασανιστικής διαδρομής, όχι της διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όλων των κυβερνήσεων. Και αποτυπώνονται όλα αυτά ακριβώς με τον πιο εναργή, λεπτομερή και σαφή και δεσμευτικό τρόπο. Με δημοψήφισμα, με συνταγματικές τροποποιήσεις, με όλα αυτά που η ίδια η συμφωνία δεσμευτικά τα περιλαμβάνει. Και μάλιστα εφόσον η άλλη πλευρά τα κυρώσει και τα πραγματοποιήσει, τότε θα έλθει η ελληνική πλευρά να πει ότι πραγματικά δεσμεύεται. Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε. Και φυσικά να μην συζητήσουμε. Ήρθε ο κύριος Μανιάτης χθες το βράδυ να μας πει ότι δίδουμε την ΑΟΣ. Και ο κύριος Θεοφάρης τσίμπησε και κάποιοι άλλοι. Αν είναι δυνατόν ότι παραχωρούμε την ΑΟΣ. Κύριε Κουμουτσάκο, πείτε το. Ήταν στην ενδιάμεση συμφωνία. Είναι υποχρέωση από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Δεν παραχωρείς τίποτα. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κοιτάξτε καλύτερα. Είναι υποχρέωση και δεν έχει καμία αυτόματη λειτουργία. Και είναι μέσα σε ένα πλαίσιο... Μην ανοίγουμε διάλογο, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, μην ανοίγουμε διάλογο. Κύριε Πολάκη. Κύριε βουλευτές, υπάρχει πράγματι... Κύριε Βεσιρόπουλε. Υπάρχει πράγματι... Η άλλη πλευρά, ο Ιβάνοφ, ο Μητσόσκι, όλοι αυτοί που είναι στο ΕΒΜΡΟ και είναι συνδεδεμένο μέλος του ΕΒΜΡΟ με το Λαϊκό Ευρωπαϊκό Κόμμα. Και λέει... Κύριε Πολάκη, κύριε Τζαβάρα. Και κύριε λέει Πολιέ. Ο Μητσόσκι, η Μακεδονία χάνει την ταυτότητά της. Χάνει τμήμα των γνωρισμάτων αυτού που μας καθορίζει ως έθνος, κράτος και πολίτες. Αλλάζει την ταυτότητά της.
Ο Ζάιτ προχώρησε σε μια συμφωνία συνθηκολόγησης για τη Μακεδονία. Προκάλεσε ζημιά στη χώρα. Τι να σας πω, να πάρετε ο κύριος Μητσοτάκης τον Ιβάνοφ και τον Μητσόσκι χέρι-χέρι και να πάνε στη Μέρκελ και στο Λαϊκό Κόμμα και να τους πούν καταστρέφετε τις χώρες μας, την Ελλάδα και τη Φύρομ. Κύριε Δρίτσα, σας παρακαλώ. Θα ήταν μια πολιτική πράξη. Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Πολύ. Κοιτάξτε πολύ. Να δείτε, μια λέξη μόνο επιτρέψτε μου. Η εθνική ανασφάλεια περισσεύει στη χώρα μας και υπάρχουν αιτίες γι' αυτό. Χρέος των πολιτικών ηγεσιών είναι να τονώσουν την εθνική αυτοπεποίθηση, όχι με ψέματα, με σχέδια και προοπτικές ανοιχτών οριζόντων που επιτρέπουν πραγματικά την ειρηνική πρόοδο, όχι μόνο της δικής μας χώρας και του δικού μας λαού, γιατί κανένας δεν μπορεί να είναι μόνος του, αλλά ιδιαίτερα όλου του χώρου της Βαλκανικής και της Μεσογείου. Αυτό το στοίχημα παλεύει η δική μας κυβέρνηση. Ευχαριστούμε, κύριε Δρίτσα. Κανένα συντηρητικό κόμμα δεν μπορεί να αντιστρατεύει με πατριδοκάπηλες θέσεις. Κλείστε, κύριε Δρίτσα, σας παρακαλώ. Είμαστε 11 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τζαβάρα.